Να ξεκινήσουμε με τον κατώτατο. Ναι. Ανακοινώθηκαν όλα ωραία. Υπογραφές μπήκανε. Τα πάτε και πολύ ωραία προηγούμενα. Τα αναλύσαμε αυτά. Πότε και αν κάποιος εργοδότης πει: εγώ δεν πληρώνω, δεν έχω αυτό, εκείνο το άλλο, πώς θα ελεγχθεί αυτό? Συστήνουμε να μην το κάνει κανείς, γιατί είναι πολύ ψηλά τα πρόστιμα. Είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που μπορεί να πέσει. Είναι βαριά παράβαση. Κατά συνέπεια, πρέπει όλοι να προσαρμοστούν. Εμείς δώσαμε ένα περιθώριο αντί για την 1η Φεβρουαρίου να κάνουν τις αυτόματες αλλαγές να γίνουν μέχρι τέλος του μήνα. Με δεδομένο θα πληρωθεί ο Φεβρουάριος με τον κατώτατο μισθό. Βεβαίως θα ψαχτεί, έχουμε τα πληροφορικά συστήματα για να τα παρακολουθήσουμε και ηλεκτρονικά αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το κατώτατο μισθό, άρα ελέγχεται εύκολα, άρα να προσέχουν πάρα πολύ. Και οι εργαζόμενοι και οι εκπροσωποί τους βέβαια μπορούν να το καταγγείλουν. Καλά, προφανώς, ναι, προφανώς. Το ΣΕΠΕ, να κάνω αναφορές όλοι στο ΣΕΠΕ, SOS, το λέω αυτό το πράγμα στο 15-5-12 ή επώνυμες ή ανώνυμες. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα της ανώνυμης καταγγελίας, γιατί το κόσμος φοβάται. Εμείς θα κοιτάξουμε με βάση την ανώνυμη καταγγελία που υπάρχει αυτό το φαινόμενο και θα παρέμβουμε άμεσα. Επομένως, μέχρι τέλος του μήνα τους έχετε δώσει το περιθώριο, πρέπει να δουν να αμυθούν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουν. Θα αμυθούν έτσι κι αλλιώς το Φεβρουάριο με τα δεδομένα τα καινούργια. Να μπουν τα χρήματα. Είναι αναγκαστικού δικαίου αυτή η ρύθμιση, άρα δεν υπάρχει περίπτωση είτε συμφωνήσουν διαφορετικά είτε όχι. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Θα ελεγχθεί. Κατά συνέπεια, εντάξει, καταλαβαίνετε απολύτως ότι όλοι είμαστε στραμμένοι προς το χώρο αυτό το συγκεκριμένο σε σχέση με την εφαρμογή του. Και βέβαια έχουμε και το θέμα των τριετιών, όλα αυτά που παρασύρουν διάφορα θέματα, όλα πρέπει να εφαρμοστούν. Ο προηγούμενος συνομιλητής σας είπε πολύ αναλυτικά ότι συμβαίνει με τριετίες, επιδόματα γάμου κτλ. Αυτό είναι μια διαδικασία συζήτηση δική μας. Ό,τι έχει ανακοινωθεί από την Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Από την δική σας πλευρά, επίδομα ανεργίας. Προφανώς, ναι, προφανώς. Κανονικά. Δηλαδή αυτοί που θα πάρουν συμπαρασύρια από την πρώτη Δευτέρα τώρα. 19, τα πάντα. Με το επίδομα ανεργίας και εσείς θα το πληρώσετε. Όπως έλεγε ο τα πάντα όλα. Ναι. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Οι αντιδράσεις, να δούμε λίγο για τις αντιδράσεις από τις μικρές επιχειρήσεις, για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν έτσι κάποια άλλα ωφέλη. Για την επιβάρυνση αυτή. Αποζητούν κάποιο αντιστάθμισμα των φορολογικών υποχρεώσεων. Οι αντιδράσεις, οι μικρές επιχειρήσεις που εκφράζονται από την ΕΣΕΕ, η ΕΣΕΕ εξεφράστη, να το πω έτσι με καθαρευωσιάνικα, θετικά για την αύξηση του κατώτατου και όχι μόνο στα 6,50 και λίγο παραπάνω. Γιατί αναπτύσσεται ενεργό ζήτηση. Τώρα, στις ελεύθερες επαγγελματίες και που έχουν μια δραστηριότητα επαγγελματική, κάναμε και τελευταία περίοδο μειώσεις και στις ασφαλιστικές φορές. Θα θυμάστε, περίπου 32% σε κατηγορίες. Έχουμε περάσει τον νόμο που αφορά το 1% μείωση για τις επιχειρήσεις της φορολογίας. 1% το χρόνο. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε μια διαδικασία η οποία έτσι βοηθάει και το επιχειρήν, θα λέγα. Έχουμε τη δυνατότητα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για νέες θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο εύνοια. Τώρα εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Είμαστε στη διαδικασία διαλόγου για όλα αυτά τα πράγματα τα θεσμικά, αλλά άλλο πράγμα το θεσμικό και άλλο κατώτατος μισθός. Λοιπόν, κύριε Νεφελούδη, όποτε σας έχουμε καλεσμένο, τα μηνύματα έρχονται για πολύ συγκεκριμένο θέμα. Δάνεια ΟΕΚ. Λοιπόν, το ένα το ρυθμίσατε. Αυτά τα δάνεια που τα διαχειριζόταν τα παλιά του ΟΕΚ, μόνο του ΟΕΚ, τα φτιάξατε, δώσατε τις ρυθμίσεις. Τώρα, εκκρεμεί η υπόθεση των δανείων του ΟΕΚ με επιδότηση από τις τράπεζες του επιτοκίου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και εκεί είχατε πει ότι θα κάνετε κάτι. Πού είμαστε σε αυτό? Στο τέλειωμα. Έχουμε τελειώσει, όπως είπατε σωστά, την υπόθεση με τις κατοικίες, τις εργατικές κατοικίες. Έχουμε τελειώσει τα δάνεια από ίδια κεφάλαια του ΤΕΟΣ ΟΕΚ και τελειώσαμε, ουσιαστικά τελειώνουμε, είμαστε στα τελειώματα της αναμενόμενης ρύθμισης των τραπεζικών δανείων, των οποίων επιτόκει και επιδοτεί ο ΑΕΔ, ο ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις, είναι μια υποχρέωση που θα αναλάβει. Θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία ή η πλατφόρμα, δηλαδή η λογική θα είναι όπως με τα προηγούμενα του ΟΕΚ, δηλαδή με κούρεμα, με ρυθμίσεις? Ένα από τα πράγματα που μας καθυστερούν λιγάκι είναι αυτή η τεχνική επεξεργασία, διότι είναι τραπεζικά δάνεια, άρα εμπίπτουν σε όλη τη διαδικασία διαγωνισμού των τραπεζών. Πρέπει να συνδεθούμε με τις τράπεζες, ποιο. Και με τους θεσμούς και αυτά είναι έτσι. Με τους θεσμούς εντάξει, αλλά κυρίως με τις τράπεζες είναι το θέμα σε επίπεδο τεχνικής επεξεργασίας. Άρα πολύ σύντομα έχετε φτάσει στο τελικό στάδιο. Ναι, είμαστε στο τελευταίο στάδιο αυτή τη διαδικασία, έχουμε και εμείς καταλήξει και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να συνδεθούμε και με τις τράπεζες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σχέσεις εργασίας, γιατί έχουμε θέματα με τις τράπεζες. Να ξεκινήσουμε, επειδή λέμε για τις τράπεζες, επειδή υπάρχει μια εφημολογία, κάποιοι λένε ότι θα υπάρξει ένα κύμα πωλήσεων στον τραπεζικό κλάδο. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Κοιτάξτε, καλά που ρωτάτε, γιατί σήμερα το μεσημέρι έχουμε μια τριμερή συνάντηση με τα σωματεία της Πειραιώς και την Πειραιώς. Mm-hmm. Με αντικείμενο αυτό, δηλαδή, υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Οι τράπεζες θα τα εκχωρήσουν σε funds κτλ. Έτσι κι αλλιώς αυτή η διαδικασία γίνεται. Εκείνο που καλούμαστε εμείς μαζί με τα σωματεία του εργαζόμενου, αλλά και θα έλεγα και με τις δικές των τραπεζών, γιατί πρέπει να δούμε συμφιλειωτικά την όλη υπόθεση, να μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Και εκεί είναι μια μεγάλη μάχη που πρέπει να κάνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε όλους τους πολιτικούς και νομικούς τρόπους για να μπορέσει αυτό να διασφαλιστεί. Εκεί υπάρχουν και αντιδράσεις και είχαμε μεταδώσει και
διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις τραπεζοϋπαλλήλων σε σχέση με τις εργασιακές τους σχέσεις. Δηλαδή, πέρα από την απειλή της απόλυσης, ότι τους μεταφέρουν από υποκατάστημα σε υποκατάστημα. Δηλαδή, υπάρχει μια πίεση και μια ψυχολογική πίεση, θα έλεγα. Υπάρχει ένας καλός βαθμός συμμόρφωσης των τραπεζών μετά από τις δικές μας σκληρές, θα έλεγα, παρεμβάσεις. Φτάσαμε στο σημείο να κλείσουμε καταστήματα τράπεζας. Mm-hmm. Το έχετε παρακολουθήσει, το έχετε μεταδώσει. Ναι, το έχουμε μεταδώσει. Ακριβώς επειδή ήταν η τρίτη παράβαση εργατικής νομοθεσίας για αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα, άρα κυρίως για υπερορίες, για ωράριο, παραβίαση ωραρίου κτλ. Άρα είμαστε σε μια καλή κατεύθυνση. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε. Νομίζω ότι πια στον χώρο του τραπεζικού, σε επίπεδο αντιμετώπισης παραβιάσεων, ωραρίου κτλ., πάμε καλύτερα. Πάμε καλά, πάμε καλύτερα. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Και είστε στην αναζήτηση, όπως μας είπατε, μιας φόρμουλας νομικής ώστε να προστατεύσει τόσο τον δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους, έτσι. Κοιτάξτε, είμαστε μια. Προφανώς, γιατί εδώ έχουμε ένα τραπεζικό τομέα που είναι επαρκέστατος. Έχει ανακεφαλαιοποιηθεί δύο φορές με λεφτά του ελληνικού λαού. Πρέπει να υπακούσει στις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το εργατικό δίκαιο και την εργατική νομοθεσία για τα εργασιακά θέματα. Άρα έχουμε την υποχρέωση να βρούμε εκείνη τη φόρμα που θα προστατεύει και την εργασία και το επιχειρήν. Σε περίπτωση αυτή, εμείς έχουμε μια σταθερά που λέει ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Μάλιστα. Έχουμε τα θέματα με τα delivery και τους εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο. Ερευνάτε και ένα άλλο θέμα. Όχι, τώρα. Και αυτό το θέμα, αλλά είχαμε και άλλη καταγγελία από τη Θεσσαλονίκη για τους εργοδότες, για κάποιον εργοδότη ο οποίος απείλησε πάλι. Είχαμε ξυλοδαρμούς αυτά. Είχαμε και ξυλοδαρμούς. Έχετε φτιάξει ένα πλαίσιο, έχετε βελτιώσει αρκετά όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά έχουμε και άλλα κρούσματα. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε αυτό που λέτε, αυτό που ανακοινώθηκε, έγινε χτες, το Τετάρτη, πότε έγινε αυτό, το οποίο έχει να κάνει με την. Είναι ποινικό. Δηλαδή, όταν τραμπουκίζει σε βάρος του εργαζόμενου ή όποιος και να είναι αυτός, η αστυνομία να πανεύει εκεί, δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε εμείς παρά μόνο την καταγγελία, τη μήνυση ή ό,τι άλλο προκύψει. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους, κάναμε την εγκύκλιο που ήταν οδηγίες κυρίως προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να μπορέσουν να ξέρουν τι ελέγχουν. Ένα. Κάνουμε μια διαδικασία διαλόγου που τελειώνει τώρα. Τώρα, σήμερα έχουμε μια συνάντηση με όλες τις εταιρείες ταχυμεταφορών ευρύτερα πέρα από το delivery, με εργοδοτικές εταιρείες, εργοδότριες εταιρείες, για να δούμε τι και αυτοί έχουν να συζητήσουν. Έχουμε με το σύνδεσμο των επιχειρήσεων που κάνουν τη διαδικασία την επόμενη, τις μεταφορές δηλαδή αυτές, την επόμενη εβδομάδα και κλείνουμε τη διαδικασία της δικής μας επεξεργασίας πια, για να κάνουμε και βελτιωτικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Ένα, δύο. Έχουμε φαινόμενο, το οποίο το εξετάζουμε. Ένα φαινόμενο εταιρείας ξένης, η οποία θεωρητικά κάνει υπηρεσίες delivery. Θεωρητικά. Δηλαδή, τι κάνει. Όπως ήταν η Uber παλιά, την αντιμετωπίσαμε νομοθετικά σχέση με ένα ταξί, νοικιάζει εμένα και εσάς που έχετε μηχανάκι για να κάνουμε δουλειά μεταφοράς από το τάδε σου μπλατζίδικο στο σπίτι, το δικό σας, του αυτού που θέλετε να φάτε. Εργασιακές σχέσεις. Δεν υπάρχουν. Εδώ ο νόμος λέει ότι ο εξοπλισμός εργασίας δίδεται από τον εργοδότη. Εμείς αυτό παλεύουμε νομικά τώρα, να τεκμηριώσουμε ότι ο εργοδότης πρέπει να δίνει τον εξοπλισμό εργασίας. Άρα δεν παίζει. Πάρε το μηχανάκι σου και έλα να κάνουμε βόλτα στην Αθήνα να μοιράσουμε σουβλάκια. Αυτό το κοιτάμε νομικά, το λέω έτσι. Υπάρχει εταιρεία που δραστηριοποιείται, την έχετε εντοπίσει. Βεβαίως, ναι, έχει εντοπιστεί. Κυρίως κινείται στα βόρεια προάστια. Θα αντιμετωπιστεί σκληρά. Τι σκληρά, δεν είμαστε εναντίον του επιχειρήν, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Τέλος. Σε αυτό το πράγμα είμαστε άτεγκτοι, αμήλικτοι και δογματικά προσιλωμένοι, τα λέγαμε. Μάλιστα. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φέρατε ειδήσεις. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.